Είναι κοντά μας ο Δήμαρχος Αμαρουσίου για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Τον έχω προαναγγείλει. Ο Γιώργος Σοπατούλης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Από πού να αρχίσω, από την ιδιότητα του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, όπου πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί από Δευτέρα νομίζω σταματάτε τα μέλη σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παντούλη. Δεν σταματάμε. Να ξεκαθαρίσουμε. Αν θέλετε, θελοντισμό στους ανασφάλιστους. Εάν πρέπει να κάνουμε θελοντισμό και στους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει το πόρο που χρειάζεται, ναι. Ευχαρίστως να το κάνουμε και αυτό. Αλλά να μας το πούν επίσημα και θα παίρνουν και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ και οι αρμόδιοι υπουργοί το μισθό τους. Όταν και εμείς πληρωνόμαστε και εάν εμείς κάνουμε εθελοντισμό, θα κάνουν και αυτοί εθελοντισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα λοιπόν του ΕΟΠΗ και καλούνται από τη Δευτέρα να το αντιμετωπίσουν όλο ένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι σε δύο μέτωπα πια. Φαρμακεία που δεν χορηγούν επιπιστώσει φάρμακα και γιατρούς οι οποίοι κάνουν εθελοντισμό, όπως είπατε, και είναι στη διακριτική του ευκαιρία να τον κάνουν τελικά. Και τελικά όμως, κύριε Πατούλη, με δεδομένες τις συνθήκες και πριν πάμε στο θέμα των Δήμων που επικρατούν, βλέπετε, μειώνονται και άλλα χρήματα από τους συνταξιούχους. Βλέπετε, μειώνονται και άλλα χρήματα από τους συνταξιούχους. Διαβάζουμε σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα ότι πρόκειται να μειωθεί και άλλο η σύνταξη προκειμένου να βρεθούν χρήματα. Για το πακέτο των 11,5 δις σήμερα, για το πακέτο των 5 δις αύριο, για το πακέτο των 15 μεθαύριο. Τι να κάνει και αυτός ο συνταξιούχος? Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να μπουν αυστηρά κοινωνικά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώνει είτε τους ίδιους φόρους, είτε να γίνονται ίδιες περικοπές σε έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει 10 ή 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα με κάποιον ο οποίος βγάζει 100 και 150.000 ετήσιο εισόδημα. Μάλιστα. Είτε αυτό λέγεται περικοπές, είτε λέγεται υγεία, είτε λέγεται συμμετοχή. Δηλαδή, δεν μπορεί σε κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πάει παρακάτω αυτό το οποίο μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να ζήσει και με τον ίδιο οριζόντιο τρόπο, ναι, σε κάποιους που έχουν μεγαλύτερο ετήσιο εισόδημα ουσιαστικά να του κόβεις κάτι το οποίο δεν τον αφορά και ιδιαίτερα. Ναι, αλλά τώρα διαβάζουμε και γι' αυτό σας λέω να τοποθετηθούμε. Εισφορά 1% κάθε μήνα συντάξεις. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι μέτρο το οποίο θα έπρεπε να δει. Εγώ είμαι σαφής. Και για ψυχολογικούς λόγους, κύριε Πατούλη, δηλαδή όταν ακούει το κοινωνικό σύνολο προσπαθεί να ισορροπήσει με την κρίση, να βρει τα πατήματά του, να δεχτεί ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ, να δεχτεί ότι παλεύει ο Σαμαράς, να δεχτεί ότι παλεύουν οι τρεις της κυβέρνησης, ότι η Μέρκελ ματώνει, να το δεχτούμε και αυτό. Μα ματώνει η Μέρκελ και δεν ματώνει ο συνταξιούχος που καλείται να βάλει ακόμη μια φορά από 1 έως 3% της συνταξής του? Μας κοροϊδεύουνε. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει η πατητή που έχει γίνει στην Ελλάδα και στον κάθε Έλληνα να δώσει τη δυνατότητα να βγάλει, να αναπνεύσει από τη λίμνη που έχει μπει των προβλημάτων. Εμείς, και αν θέλετε προσωπικά, εγώ περιμένω να δω τα παρακάτω βήματα για να μπορέσουμε να κρίνουμε τα πράγματα εν το συνόλο του. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να βάζουμε και τις κόκκινες γραμμές πάνω σε ένα κοινωνικό κράτος. Κόκκινες γραμμές. Διότι το να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους αριθμούς πεθαίνοντας κάποιοι εκ των συνανθρώπων μας, είτε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ανεκτό από κανέναν μας. Την κρατάω αυτή τη δήλωση σας, με καλύπτει πλήρως ότι δεν είναι ανεκτό να πεθάνουν οι άνθρωποι για να σώσουμε την Ελλάδα ή για να κερδίσουμε το μαραθώνιο. Ή όλοι ζούμε ή όλοι πεθαίνουμε, να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, κόκκινες γραμμές, το είπατε σωστά. Και πάμε λίγο στο θέμα το άλλο το μεγάλο, που είναι η κινητοποίηση στο Δήμο σήμερα. Τι γίνεται στους Δήμους? Κοιτάξτε, οι Δήμοι ξεκίνησαν να έχουν μεγάλα προβλήματα, είχαμε επισημάνει και πριν 2,5 χρόνια περίπου, με τον Καλλικράτη, ο οποίος Καλλικράτης ουσιαστικά φαίνεται να γίνεται υποκράτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη υπάρχει μια περικοπή πόρων από το 2009 της τάξης του 60%, κρατήστε το αυτό, δεν έχει γίνει περικοπή σε κανένα τμήμα του κράτους ή πουθενά αλλού, 60% περικοπές, σημειωτέων δε ότι 179 αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν από τις νομαρχίες οι οποίες διελήθησαν τον Καλλικράτη στους Δήμους, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αντανακλά στην ίδια την κοινωνία, γιατί ο Δήμος είναι ο πλησιέστερος ζωντανός οργανισμός κοντά στον πολίτη, κοντά στα προβλήματά του και στην προσπάθεια να τα επιλύσει. Πάνω σε αυτό θέλω ακριβώς να σας ρωτήσω. Και μετά να κλείσουμε με τις σημερινές κινητοποιήσεις. Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα και τη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Το γεγονός ότι σας έχουν περικοπεί από το 2009 60% των πόρων. Και το γεγονός ότι συνεχίζονται να γίνονται μειώσεις στους Δήμους. Πόσο θέτουν σε κίνδυνο όλα αυτά, όλες αυτές οι μειώσεις,
τις κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν εμένα. Δηλαδή τον παιδικό μου σταθμό, τη βοήθεια στο σπίτι, το συσίτιό μου και όλα αυτά τα οποία προσφέρουν οι Δήμοι, καλύπτοντας το έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής. Ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό μιλούσαμε νωρίτερα. Η κοινωνική πολιτική γίνεται μόνο από τους Δήμους. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Και από την Εκκλησία, και από την Εκκλησία γίνεται. Ναι, με την έννοια της οργανωμένης δομής, σαφέστατα γίνεται και από την Εκκλησία. Δεν πρέπει. Επειδή μου λέγανε για κάποια συσίτια. Ναι. Τα συσίτια, ναι. Σαφέστα, αλλά μιλάμε για το βρεφονιμπιακό μας σταθμό, μιλάμε για το βοήθεια στο σπίτι και τα άλλα κοινωνικά προγράμματα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ήδη υπάρχουν ζητήματα στους βρεφονιμπιακούς σταθμούς με το ζήτημα της επιδότησης μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της ΕΤΑ. Ήδη πάνω από 50.000 παιδιά φαίνεται ότι θα μείνουν εκτός βρεφονιμπιακών σταθμών. Και πού θα τα βάλουν οι γονείς αυτοί, είναι κάτι το οποίο σαφέστατα εμείς το έχουμε θέσει και θα το θέσουμε σήμερα και αύριο και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που υπάρχει αύριο. Είναι επίσης σαφές ότι το βοήθεια στο σπίτι με ανάσες σώζεται κάθε χρόνο εδώ και τα τελευταία 5-6 χρόνια. Φαίνεται ότι τώρα έχουν τελειώσει τα καύσιμα και εμείς τουλάχιστον σαφέστατα και θα στηρίξουμε και τους εργαζόμενους, διότι παράγουν ένα σημαντικότατο έργο του βοήθεια στο σπίτι, αλλά και εμείς οι ίδιοι θα ζητήσουμε όλοι να συνεισφέρουν ώστε αυτό το πρόγραμμα, το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης, να παραμείνει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι επίσης σίγουρο ότι τα περισσότερα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα ιατρία και αυτά συμμετέχουν μέσα από χορηγίες και αν θέλετε ίδιων πολιτών και εθελοντών, όμως είναι σαφές ότι και αυτά θα επηρεαστούν στον τρόπο λειτουργίας. Μια κουβέντα για να κλείσουμε. Τι θα πείτε σήμερα οι δήμαρχοι στον Αντώνη Σαμαρά? Τι θα του πείτε? Μας εξηγήσατε τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, βρεφονιπιακή, κοινωνικές υπηρεσίες, βοήθεια στο σπίτι. Για να σας δώσω, κόκκινη γραμμή θα βάλετε σήμερα στον Αντώνη Σαμαρά, στον Πρωθυπουργό? Τι τελεσίγραφο? Εδώ θέλω τη δυναμική σας, δήμαρχε. Μέσα από αυτό θα σας πω μόνο 168 εκατομμύρια γίνανε 130 εκατομμύρια το μήνα στους Δήμους, πηγαίνουν στα 92 και λέγεται ότι θα πάνε στα 70 εκατομμύρια το μήνα. Θα του πείτε τέλος, δεν πάει άλλο. Θα πούμε, ναι, ότι εάν είναι να πούμε ότι κλείνουν οι Δήμοι, ναι, να το προαναγγείλουμε. Θεωρώ ότι υπάρχει ευαισθησία από τον Αντώνη τον Σαμαρά, να είμαι σαφή σε αυτό. Πρέπει όμως να δει τον καταμερισμό των πόρων, τη σημαντικότητα της αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και την αδυναμία πλέον Δήμων να λειτουργήσουν ή και να πτωχεύσουν. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να πτωχεύσουν Δήμοι, να κλείσουν? Φυσικά, όταν υπάρχουν, γιατί κανείς Δήμος δεν ξεκινάει από παρθενογένεση. Μάλιστα. Όλοι έχουν κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος. Εάν πούμε ότι βάζουμε μια μηδενική βάση, να συζητηθούν τα πράγματα. Εάν όμως μέσα από ένα master plan που έχει βγάλει ο κάθε Δήμος για να τον εξηγιάνει, ξαφνικά αυτό δεν μπορεί να τηρηθεί, διότι τα έσοδα είναι μικρότερα πλέον. Μάλιστα, από αυτά που κατανοητό υπολογίζεις, είναι σαφές ότι αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σήμερα λοιπόν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τι ώρα? Η συνάντηση θα γίνει το πρωί, δηλαδή στις... Μετά τη συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Μετά ακριβώς, τη συνάντηση. Ακριβώς, δηλαδή είναι μια, ένα προ... στις 11-12 η ώρα. Από εκεί και πέρα σαφέστατα... Ξέρετε, εμείς... θα σας πει, τα λέγαμε τώρα και με τον Κουβέλη και με τον Βενιζέλο, για να μείνουμε στο ευρώ, η ευρωζώνη, το μεγάλο δίλημα, ευρώ ή δραχμή. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε τι πόρους παίρνει η αυτοδιοίκηση συγκριτικά με το ΑΕΠ στην Ευρώπη, το κάθε κράτος. Και ας μην ξεκινάμε παρθενογένεια στη σκέψη μας. Και να σας πω σημειωτέων ότι οι μεγαλύτεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί περνούν από τους Δήμους. Άρα και τα χρήματα ελεγμένα και τα χρήματα πιάνουν τόπο. Μάλιστα. Και τα χρήματα χρειάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο και μας ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμαρχο Αμαρουσού, τον Γιώργο Πατούλη, για τις κινητοποιήσεις σήμερα των Δημάρχων και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό πρωινό.